Τα μέλη της Κρητικής Επιτροπής του Φεστιβάλ σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν μίλησαν με θερμά λόγια για το θεσμό που δίνει για σχεδόν 3 δεκαετίες τη δυνατότητα σε ερασιτεχνικά θεατρικά σχήματα να παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Επίσης υπογράμμισαν την ανάγκη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να στηρίξουν το θέατρο και την τέχνη καθώς και προσπάθειες όπως αυτές του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Το ερασιτεχνικό θέατρο, το Φεστιβάλ του Θεάτρου προσφέρει πάρα πολλά. Εδώ στην Καρδίτσα οφείλω να πω ότι άλλωστε το λέει και η μακροημέρευση του φεστιβάλ, ότι βλέπουμε τώρα αυτά τα χρόνια πολύ σημαντικά πράγματα και φέτος επίσης εμπολής θα μπορούσα να πω ότι είδαμε προσπάθειες πολύ αξιόλογες και πολύ συγκινητικές. Το γεγονός ότι επί 29 συναπτά έτη με επιμονή, μόχθο, ιδρώτα και σκέψη πολύ, κάποιοι άνθρωποι διαδέχονται κάποιους άλλους οι οποίοι δουλεύουν με τον ίδιο ζήλο, προάγουν και προσθέτουν το λιθαράκι τους προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το φεστιβάλ. Φέτος λοιπόν από το σύνολο των παραστάσεων που είδα τώρα είμαι ικανοποιημένος σε ένα μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 παραστάσεις οι οποίες είναι αξιόλογες και νομίζει κανείς ότι είναι από επαγγελματικά σχήματα. Από αυτή την άποψη υπάρχει βελτίωση με όσα είχα δει ως τώρα. Συμπληρώνει την παιδεία, την σχολική, τη μαθητική, που για μένα το θέατρο θα έπρεπε να διδάσκεται σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις τάξεις. Να συμμετέχουν τα παιδιά τουλάχιστον σε κάποιες παραστάσεις, ώστε να αποκτούν μια γενική παιδεία θεάτρου.